Πολύ λεπτό σκηνή. Κοίτα πώς θα πάρω και τι βλέπω. Ένα Αλβανό με ένα ψαλίδι. Και να ρωτιέμαι τώρα εγώ. Αυτός τον Αλβανό με το ψαλίδι. Τι βγήκε εκεί πέρα. Να κόψει τις 30 φιλιές. Κοστέλε λίγο γαλακτομπούρικο. Δεν θα τσιμπήσετε λίγο. Όχι, όχι. Συνέχισε. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν λέω τώρα, Βαγγέλη, πρέπει να πάρεις μεγάλες αποφάσεις. Ακούω από κάτω να περνάει ένα φορτηγό με καστανόχωμα κουμαρόχωμα. Και λέω τώρα ζυγίζω και πηδάω. Πήδησες, ε. Καταπληκτικό. Πήδησα και έπεσα στιτός. Στιτός. Στιτός, ε. Καταπληκτικό. Εκείνη τη στιγμή βέβαια ανακαλύπτω ότι το φορτηγό είναι ανατρεπόμενο και αρχίζει να σηκώνει την καρότσα και πέφτει, να πέφτει το κουμαρόχωμα, καστανόχωμα και εγώ μέσα εκεί. Στο χέρι, το 45 και στο μυαλό. Τι μάμα. Όχι, το ιταλικό μου κουστούμι, το οποίο μόλις είχα αγοράσει και είχε γεμίσει κοπριά. Θεέ μου. Εκείνη τη στιγμή βέβαια εγώ δεν είχα χρόνο για προσευχές, μ' είχα περικυκλώσει τα ΕΚΑ μου και μομολάν 60 λυκόσκυλα. Σταμάτα ρε Βαγγέλη, δεν το βλέπεις, έχω αναστατωθεί. Το ξέρω, συγκρατήσου.